Κυρίες και κύριοι, φίλοι μπασκεταχοί, καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα αγώνα για την Summer Master. Όπως έχετε καταλάβει κιόλας, ο αγώνας είναι μεταξύ των Los Angeles Clown και Atlanta Sox, με τις Πορτογαλία φανίσεις η ομάδα των Los Angeles, ενώ με τις Bob είναι η Atlanta Sox. Έτσι, για να δείτε τα σωστά στατιστικά των αγώνων μέχρι τώρα για την Master, η ομάδα του Los Angeles που μπαίνει μπροστά κιόλας έχει 2 ήττες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο στους αγώνας, 0-2 δηλαδή το σκορ τους. Ήταν τους Never Again με 64-74 για τους West Travel με 166. Στην αντίπερα η ομάδα των Atlanta Sox έχει καθίσει το τρίτο αγώνα σήμερα, αλλά ανάποδα έχει 2 νίκες. Νίκη επί των Never Again με 60-55 και νίκη επί των SKG Bucks με 57-63. Προς το παρόν είναι στο 6-0 η ομάδα των Los Angeles, μετά και το καλάθι που βάζει η ομάδα των Δαγκλή. Τώρα κατεβάζει λογοθέτης, θα δούμε αν θα πάει ναι, για το πρώτο καλάθι. Την Χατζική Κακίδη να ανοίγει το σκορ της ομάδας του, να κάνει το 6-2 ήδη. Ο Νάνος Τράζαλης έχει την απάντηση, δεν την έχει αφήσει για τώρα, το σούτ δεν κάνει τη χάρη. Με ηρεμία πλέον, ούτε ο Βαγγλής σε δεύτερη προσπάθεια της ομάδας, δεν σκοράρει, οπότε παραμένει το 6-2. Σε άλλους δεν μπορούν να μετρήσουμε τις ομάδες με τα πρώτα 2 λεπτά, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να μην υπολογίσουμε τα καλάθια που μπαίνουν σε κάμαρα, γιατί είναι θέματα ψυχολογίας, όπως το τρίποντο που μόλις πέτυχε ο Σοκράτης Βούλγαρης. Απάντηση άμεση έρχεται από τα χέρια του Στράτζαλη. Οπότε ξαναμένουν στις θέσεις διαφορά. Πολύ ωραία πάσα και το καλάθι από τα χέρια του Βασιλιακίδη. Πολύ θρούς θα απαντήσει με το τρίποντο 12-17. Ήδη γίνεται ένα καλό σκορ. Αν συνεχίσει το παρόμοιο ρυθμό, θα δούμε πολύ ψηλό, αλλά δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα, γιατί μπορεί να γίνει ένα ξαφνικό σπάσιμο και να μην έχουμε καλάθια. Άλλο αρχηγείο που σπαρώνται τα βοηθά για το σπάσιμο, σκοράρει. Πάει στο double score, 14-7. Βουλγάρισε, δεν βρίσκει καλάθι. Πολλά κυκλοφορία από τους Los Angeles Clowns, αλλά δεν έχουν το καλάθι. Δεν έχουν πολύ χρούς. Η άμυνα από Στράτζαλη καθαρή και η μπάλα παραμένει σαν για τον Atlanta Sox με 15 δεύτερα στην κατοχή τους. Στο κάτι της Βούλγαρης δεν θα πάρει το σούτ. Προσπαθεί να βρει διάδρομο, δεν βρίσκει. Θα τις Γερακίδης όμως βρίσκει το καλάθι. Κατεβαίνει διαφορά πάλι στους 4, 14-10. Μιναυσίδης αφήνει τον Πολύχρους. Δεν σκοράει και το rebound σε κύριε Κιανού. Το κάτι Βούλγαρης το rebound. Και έχουμε το πρώτο φάουλ του αγώνα, το οποίο πληρώνεται στον Αργυρίου. Εκεί που πήγαινε ο Σοκράτης Βούλγαρης να βγει στον βιβλιασμό. Παραφορά γίνεται. Τέλειος ο Βούλγαρης δεν μπορεί να σκοράρει. Είχε απόσταση. Σουτ. Μιναυσίδης θα περάσει, αλλά ο Δαγκλής δεν μπορεί να πάρει την μπάλα.
δεν έγινε καλός συγχρονισμός μεταξύ Πασέρ και αποδέκτη. Οπότε η μπάλα αλλάζει χέρια. Τσάκη, σε αυτά τον Σόξ ξανά. Αλλά δεν έχουν και εδώ αποτέλεσμα. Τους λογοθέτης δεν μπορεί να στοχίσει στο τρίποντο. Στρατζάλης θα πάρει το σουτ. Ούτε το έχουμε σκορ. Βουλγαρίς. Και εδώ με τα χέρια από εκεί πέρα θα πάει στον Διάκο. Διάκο. Όχι, δεν έχει τίποτα στον Διάκο. Μιλασίδης. Τον Αργυρίου. Θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να σκοράρει. Λοιπόν, στα χέρια των Fox. Αυτό είναι που λέγαμε για ένα σπάσιμο πιθανού, δηλαδή ένα σερί όπου δεν θα υπάρχει καλάθι. Ας πούμε και αν μπήκαν σωστά οι δύο ομάδες. Και έχουμε το φάουλ των Πόλιθους πάνω στον Σκάτι Βούλγαρη. Δύο βολές και ένα μειωθεί διαφορά. Αλλά πρώτα αλλαγές για την ομάδα των Los Angeles Crows. Για φορά κατεβαίνει στους τρεις. Η δεύτερη δεν είναι όμως έστοχη. Το rebound τον Πανόπουλο. Βάζω στον Αργυρίου για να τρέξει την επίθεση. Πανόπουλος Αργυρίου θα πάρει το σουτ. Δεν έχει στόχο. Πανόπουλος είναι καταφέρει για αυτός έφερε χρόνο να σκοράρει. Ευκαιρία για τους Clones, για τους Sox να φτάσουν διαφορά στο πόντο. Αλλά δεν μπορεί να σκοράρει εδώ ο Διάκτιος. Τα δυο της αφήνει για τον Αργυρίου. Το σουτ έστωχο. Ανεβαίνει στους 6. Δεν έχει διαφορά για σήμερα, που μείνει ως τώρα 7 στο 14. 7. Η απάντηση δεν δίνεται. Στρατζαλής, που εσύ από όσα σκοράρει. 19-11, στο σύν 8. Ποιος δεν έχουν μπει οι Clones, αυτή τη στιγμή θα τους γίνει σε θετικό. Καθώς έχουν πολύ μεγαλύτερο βάθος πάγκου. Σημερινό αγώνα είναι 10 παίχτες. Απ' την άλλη στους 6 παίχτες είναι η ομάδα των Sox. Σημαίνει ότι παίζει ρόλο αυτό. Για γρήγορη άμεση πάσα από τον Στράτζαλη. Τώρα έχουμε το κλέψιμο. Μινασίδης δεν καταφέρει να σκοράρει. Ας Κυριακήδης θα αφήνει για τον λογοθέτη. Είναι 2 με 3 προς το παρόν. Περιμένει τους παίχτες να ανέβουν. Αντς Κυριακίδης. Βουλγάρης. Σοκάρης Βουλγάρης θα πάρει τους πόντους. Θα πετύχει το τρίποντο. Για φορά θα κατέβει. Στις 5 πλέον. Μιλασίδης πάρα προς τα έξω. Το σουτ δεν είναι έστοχο. Από τα χέρια του Κώστα Γαψιώτη. Γίνεται όμως το κλέψιμο. Διορθώνει το άστοχο σουτ. Αργυρίου. Περιμένει αλλά χωρίς σκορ, δεν μπορεί απευθείας να σκοράρει ο Μινασίδης. Μα αφήνει πάσα έστω και περνάει. Και ο Βούλγαρης θα μειώσει για φορά στους 3 πλέον. Και έχουμε time out για την πλευρά των Los Angeles Clones, οι οποίοι έχουν δει τους αντιπάλους κατεχόν τσαρτικά στους 3. Επιστροφή μετά το time out από τις ομάδες των Los Angeles Clones. Είπαμε ξαφνικά είδαμε την ομάδα των Σπόρτ σε κατεβαίνει στους 3. Αλλά τώρα ανεβαίνει για να σπέρνει το καλάθι του Πανόπουλου. Μετά ανεβάζει η διαφορά να δίνει την ανάσταση στην ομάδα του. Διάκιος μπάλα έξω για τον Στέλιο Βούλγαρη. Το σούτ χωρίς καλάθι. Δάρας. Δεν μπορεί να ελέγξει ο Κώστας Αγατσιώτης.
Οπότε ευκαιρία για τους Σοξ να βάλουν τα λάθη να μειώσουν. Γρήγορη επίθεση από τον Κομπομέτη, δεν έχει καλά η πάσα, όμως είναι το κλέψιμο. Κομπομέτης δέχεται τον μπλοκ. Στράτελς αφήνει για τον Ναδάρα. Πώς ανασιώτησε τα λάθη. 23-16. Σιγά σιγά περνάμε προς το τέλος προς περίοδου. Γεια σας. Και το κλέψιμο Βάρας. Είναι πολύ ωραία. Και έχουμε καλάθι από τον Κώστα Γατσιώτη. Και έχουμε και το time out από την πλευρά των Atlanta Hawks με διαφορά στους 9 πλέον 25-16. Επιστρέφουμε μετά το time out. Τους Hawks να βγουν και να αρχίσουν την περίοδο με μικρότερη διαφορά. Ένας πρώτος στόχος πρέπει να είναι αυτό. Το shoot έστω από τον Καλλιοφίλη, ήδη ξεκινάει το πλάνο. Επιβαίνει διαφορά στους 6, τελευταίο μισό λεπτό πλέον. Με την πρώτη περίοδο, 25-19. Θα μας απαντήσουνε. Δάρας, δεν σκοράρει, το rebound είναι στα χέρια των Σόξ, 10 δεύτερα απομένουνε. Λογοθέτης πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ στα 2 δεύτερα. Δύο οι βολές. Τρίτο ομαδικό. Δεν θα προλάβουν να φαντάζουν τα 5 σε 3 δεύτερα. Λόγω θέτης που την βολή δεν έχει στόχο. Για αυτά παραμένει στους 6-25-19. Δεύτερη είναι εστοχή. Να μην τους πειάτε θα μπορούν να τα εκμεταλλευτούνε. Προς παρόν όχι. Γίνεται από μακριά η απόπειρα, αλλά χωρίς καλάθι. 25-20, τέλος για την πρώτη περίοδο. Να περιμένουμε πλέον την δεύτερη για να δούμε πώς εξελιχθούν οι καταστάσεις. Επιστρέφουμε την δεύτερη περίοδο, όπου οι Σόξ θέλουν να βγουν και εδώ δυναμικά. Δεν θα καταφέρουν να σκοράρουν φυσικά με τον Διάκιο. Αλλά ούτε οι Κλάουν μπορούν με τους τον Νταγκλή. Καλλιοφίλης. Δεν μπορεί να συνεχίσει ούτε εδώ. Δαγκλής στη δεύτερη προσπάθεια, ούτε θα σκοράρει. Λάκητος θα κατεβάσει και θα σκοράρει κιόλας. Διαφορά κατεβαίνει στους 3 και πάρα κατεβαίνει τα χέρια του Δάρα. Δαγκλής να αλλάξει πολύ ωραία, αλλά το σουτ το οποίο θα γίνει από τα χέρια του Σαββαίδη δεν είναι στόχο. Και ήδη στόχο θα κατεβάσουν ή να σοφαρίσουμε. Δεν σκοράρει ο Βούλγαρης να φέρει την παιχνίδι στο σοφαλί ο Χρες Βούλγαρης. Σαββαίδη, ωραία για τον Βάρα. Ούτε ο Βάρας θα μπορεί να αυξήσει τη διαφορά και η μπάλα για τους Σόξ. Αλλά έχουμε
καραμβόλη στο πόδι του Αντώνη Γατσιώτη. Κατοχή στους Σοκς παραμένει. 14-4. Θα δούμε τον Καριοφίλη που έχει την μπάλα. Θα πάρει το σουτ. Δεν φέρνει ο Βενίσης στην Ισοπαλία όμως. Τάρας. Δαγκλής. Μέχρι μέσα δεν σκοράρει. Αλλά βάλα στο rebound. Το σουτ. Ούτε εδώ έχει καλάφι. Και η ευκαιρία. Λοιπόν, τι έχουμε δελειστούν αρχικά. 8 δεύτερα από την baseline. Επαναφορά τον Αντώνη Αγαπησιώτη. Δαγκλής. Τα 5 δεύτερα. Θα βρει το καλάφι. Ένα δεύτερο πάνω στους 6. 28-22. Η ομάδα των Σοκς φαίνεται ότι θα πάει να το κάνει χρόνος φυσικά και να βρίσκει το καλάθι που μπορεί. Αλλά το μπάλα δεν είναι βοηθός. Αλλά το Γατσιώτης θα σκοράρει την άλλη πλευρά. Με βρει διαφορά στο 8. Λογοθέτης για τον Σοκράτη Βούλγαρη. Πάλι χωρίς καλάθι. Έχουμε πει πολλάκις ότι η μπάλα παίζει μεγάλο ρόλο, αν θα έχει τα κέφια της. Πάνω από τον Σλάκιο, πρώτο στην δεύτερη περίοδο. Για τους Los Angeles Clowns. Πολύ που σκοράρει το rebound στα χέρια του Σάμι. Θα κλείσει το τέλος το σκοράρι. Πάνε σε άλλη μια ευκαιρία οι Los Angeles. Τρεις σερί χωρίς σκορ. Και προσπίση και το καλάθι από τα χέρια του Σλάκιου. Ο Αργυρίου ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί. Υπήρξε η σύγκρουση των δύο παιχτών. Νωρίτερα στην διεκδίκηση. Αργυρίου. Πολύ ωραία θα περάσει, δεν μπορεί να σκοράρει. Σαν μην δεν κρατάει την μπάλα. Σοκ ευκαιρία για να μειώσουν κι άλλο. Διαφορά στους 6 μετά τα 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου και τα 24. Διακύρισε Στάνη, Αργυρίου πλέπει. Δάκης θα κρατήσει την κατοχή. Θα σκώσει το Σαββαίδη. Δεν μπορεί να σκοράρει. Μόνος του και σκοράρει ο Καριοφίλης. Διαφορά κατεβαίνει στους 4-30-26. Μετά από 4,5 λεπτά, κατά 4,5 το αγώνα. Αργυρίου, Σαββαίδη. Πολύ χρόνο θα πάρει το σουτ. Δεν έχει σκορ. Η ομάδα του σουτ δεν έχει καλευτεί τις αυτές τις επιθέσεις και αυτές τις καταστάσεις. Σε ευκαιρίες γενικά που θα τις δοθούνε. Σε αυτές τις επιθέσεις εκμεταλλεύονται. Και θα συνεχίσουν στο παρόν ρυθμό και θα συνεχίσουν προς το παρόν του Καριοφίλη. Άλλη διαφορά θα κατεβάσει το παιχνίδι στο καλάθι. 30-28. Σάμι θα πάρει το σουτ. Δεν σκοράρει. Και είναι μεγάλη ευκαιρία για τους Σοκς να ισοφαρίσουν με τον Χασκυριακίδη να περάσει και μπροστά σε περίπτωση τριπόντου. Όπως και γίνεται, λογοθέτης ανατρέπει τα δεδομένα. Πέρα την ομάδα του μπροστά για πρώτη φορά στον αγώνα. Μετά από μια μισή και κάτι περίοδο. Από 15,5 λεπτά. 30-31 για τους φιλοξενούμενους. Και δεν δίνει απάντηση σε πρώτο βαθμό. Ούτε σε δεύτερο. Σαββαίδης όμως θα το κάνει σε τρίτο. 32-31.
Έχουμε ένα παιχνίδι πόντο αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Είναι καθαρά και μόνο σαν χέρι το παιχνίδι αυτό. Λογοθέτης. Κλέψιμο το Σάμι. Θα πάει πολύ ώρα μέχρι μέσα, δεν καταφέρει να σκοράρει. Θα διαφύγει στο rebound. Γενικά ένα παιχνίδι προς το παρόν, όπου οι δύο μας πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες. Και έχουμε το πρώτο φάουλ από την πλευρά των Los Angeles, το οποίο θα το κάνει ο Σαββαίδης πάνω στο του Καριοφίλη. Δύο βολές. 3,5 λεπτά για την λήξη της δεύτερης περίοδου. Πρώτη βολή έστοχη και η δεύτερη 32-33. Αργυρίου τον Στράτζαλη. Βρίσκει τον Σάμ ελεύθερο. Και το καλάθι από πολύ συνεργασία με τον πολύ που σας σκοράρει. Ξανά μπροστά η ομάδα των Los Summer Clones. Λογοθέτηση μπάλα στον Σοκράτη Βούλγαρη. Δεν σκοράρει. Και να χτίσουν τη διαφορά η ομάδα των Clones. Δεν τα καταφέρουν σε πρώτο χρόνο. Ούτε ο Σάμ θα καταφέρει. Σκοράρει. Λογοθέτης. Καλή άμυνα από τον Στράτζαλη. Ο μπάλα μας μεμένει στους Ατλάντα Σοκς. Αλλαγή. Θα περάσει μέσα ο Πανόπουλος στη θέση του Σάμι. Σοκς πλέον στην κατοχή από τον Γενόητερα. Πολύ ωραία κίνηση, δεν έχει καλά τη στην πρώτη, στη δεύτερη όμως έτσι από τον λογοθέτη. Συν 1, 34-35. Αργυρίου, μπάλα στον Στράτζαλη, θα πάρει το σουτ. Και κάνει στο rebound όμως. Λάκης θα κατεβάσει, θα πέρασε τον Καριοφίλη. Θα πάρει το σύντομο ταμπλό. Θα φάω τριών πόντων, 34-37. Στράτζαλης. Θα απαντήσει για λιγότερο από 2 λεπτά πλέον για το τέλος περίοδου και 6-7 το σκορ. Λάκιος. Δυσκολεύει τον Μινασίδη. Καλιοφίλης. Το σκοράρι. Πανόπουλος. Δεν παίρνει το στοιχείο Αργυρίου. Θα περάσει πολύ ώρα στον Πολύτρου. Και έχουμε καλάθι. Και time out από την πλευρά των Atlanta Sox. 38-37 μπροστά οι Los Angeles Clowns. 1-19 για το ημίχρονο. Επιστροφή μετά το time out της ομάδας των Atlanta Sox. Οι οποίοι θέλουν να περάσουν μπροστά και το καταφέρνουν με τον Καριοφίλη. Τελευταία λεπτά το παιχνίδι είναι πόντο-πόντο. Μία ομάδα προς τα μετά η άλλη. Μινασίδης. Και έχουμε φάουλ. Το οποίο θα χρεωθεί στον Σοκράτη Βούλγαρη. Πάμε στον Μινασίδη. Τελευταίο λεπτό, δύο βολές για τον παίκτη των Los Angeles Clowns. Τότε δεν βρίσκει στόχο. Είναι στις δύο το rebound από τον ίδιο. Πανόπλος, προσφοράρει. Και έχουμε δεύτερο, κι άλλο φάουλ
το οποίο θα κάνει ο Καριοφίλης, αλλά χαμηλά. Μπάλα στην baseline, 52 δεύτερα. Είναι στο Βούλγαρη το φάλο, μπορείτε, στο κάτι Βούλγαρη δεύτερο προσωπικό. Το σουτ. Διαφορά στους δύο, 41-39. 42 για το τέλος του χρόνου. Λογοθέτης. Το κάτι Βουλγάρης. Φάουλ θα κάνει ο Αργυρίου. Δύο δεύτερα από 14 είναι το σοκ. Δες τώρα Καριοφίλης. Στράτζαλης. Μινασίγκης. Πολύχρους. Δες χωράρι. Τελευταία 7 δεύτερα. Γρήγορα θα τρέξει Καριοφίλης. Αλλά το φάουλ θα γίνει τον Στράτζαλη. Στα 3 δεύτερα. Δεν θα δούμε, θα έχουμε αλλαγή σκορ. Καριοφίλης όχι. Και δεν βλαβαίνει και ο λογοθέτης μετά. Τέλος δεύτερης περίοδου. Στο 41-39 υπέρ της ομάδας των Los Angeles Clones. Απαιτείται αρκετά οριακό, με ωραία ροή στο σκοράρισμα και από τις δύο πλευρές. Γι' αυτό έχουμε και τη μικρή διαφορά έως τώρα. Επιστρέφουμε λοιπόν για την τρίτη περίοδο με την ομάδα τον Los Angeles Clones έδωσα και να έχουμε 2, κάνει το 5 μετά το τρίποδο του Αργυρίου. Αφού εξεταλέφθηκαν την πρώτη επίθεση απευθείας η Ράγκη Μπελούχη για σήμερα, έχει μεταλλεύει όμως και για τον με τον λογοθέτη. Διαφορά στους 3. Ένα πρώτο εμίχρονο που έτρεξε ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο. Το μεγαλύτερο κομμάτι της σε διαφορά καλαθιού. Μεγαλύτερη διαφορά που ήταν μέχρι στους 8, όχι κάτι παραπάνω. Αλλά είμαι αρκετά να κατεβαίνεις. Κάνεις τον πόντο και στο καλάθι. Οπότε σε περίπτωση στην έκπληξη θα έχουμε. Συμπλήρωση που συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Θα έχουμε ένα πολύ έντονο παιχνίδι. Αλλά που τα έχουμε φάουλ που κερδίζει γύρω τον λογοθέτη. Πάνω στην πάνω στον ενδιασμό. Στράτζαλης. Για να δώσει διαφορά. Τη γίνει 46-41. Στράτζαλης ξέρει να δείχνει επίπεδο. Λάκιος, δεν μπορεί να απαντήσει. Αργυρίου θα πάρει το σουτ. Διαφορά ανεβαίνει. 49-41. Διαφορά στο 8. Λάκιος για τους σοκ. Θα μετρήσει και το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. 49-43. Έμενε στο τρίποντο. Εκεί οδεύει και η κατάσταση. Είναι και τρίτο προσωπικό. Η πληματική βολή είναι εύστοχη. 49-44 πλέον, για να ξανά σου περιεδεβαίνει.
Αργυρίου. Το Στράζαλ θα περάσει ωραία για τον Αντώνη. Τον Περαγασιό, ο οποίος δεν θα σκοράρει, αλλά πολύ θα το κάνει. Η απάντηση πάλι με τον ίδιο τρόπο από τον Σλάκιο, με κατάφυγε φάουλ. Για 1.46, για να μην μπορεί να κατέβει κι άλλο. Δεν κατεβαίνει από χώρα. Θα παραμένει στους 5. Στράτζα λίγο του Μαργυρίου. Για πολύ ωραία κυκλοφορία. Δεν έχει καλάφι όμως. Το rebound όμως για τον Στράτζα λίγο. Στο χώρο του κέντρου. Θα πάρει το σταυμαπόση, δεν έχει καλάφι. Σίτσα σκοράρει 53-46 και κλέβει κερία για τον Σάμελες να πάρουν κι άλλη διαφορά. Αργυρίου πολύχρους, χωρίς πίεση, δεν βρίσκει καλάφι, να φύγει κοιτάει και δείξει το φάουλ από τον Καριοφίλη. Δεύτερο ομαδικό. Και τον Χατζηδιακίδη πρέπει να είναι. Δύο βολές στα χέρια του Μινασίδη. Πολύ χωρίς καλάφι και δεύτερη το ίδιο, αλλά εξαιρετικό το rebound. Νασίδης δεν μπορεί να δέχει σωστά την μπάλα. Λάκιος δεν σκοράρει, θετικό rebound και φάουλ το οποίο θα κερδίσει εδώ πέρα ο Χατζηκυριακίδης. Φάουλ το οποίο θα κάνει ο Αντώνης Αγατσιώτης. Τρίτο ομαδικό, δεύτερο, πρώτο νοσοκτικό. Έχουμε πει μπάλα, δεν κάνει εύκολα χατήρια. Όπως δεν κάνει και εδώ. Ξανά το ίδιο κιόλας. Μπάλα να πάει και να μην μπαίνει πουθενά. Αργυρίου. Αναξιώτης για τον Αργυρίου, θα πάρει το σουτ. Δεν θα βρει στόχο, το rebound όμως είναι θετικό. Μινασίδη, δεν μπορεί να σκοράρει. Rebound είναι από τα χέρια του Καριοφίλη. Παρακούν να βγουν σε αρτιδιασμό. Λογοθέτης κερδίζει φάουλ. Τέταρτο ομαδικό. Την γραμμή των βολών θα οδηγηθεί ο λογοθέτης. Κατεβάστε ούτε διαφορά, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στους 7. Ήδη στους 6 πήγε. Μία στις δύο. Μια σταλιά μικρή διαφορά, αλλά καλά και έχει σημασία. Αλλά ο Δαγκλής εδώ δεν το σημειώνει κιόλας. Ο Σιακίνης θα κερδίσει το φάουλ, πέμπτο ομαδικό. Θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών. Και να μειώσουμε κι άλλο.
ολοκληρώσει την βόλη χωρίς επιτυχία. Και η δεύτερη το ίδιο αποτέλεσμα έχει. Αρνητικό στην περίπτωση και η ομάδα του Σόξ. Μινασίδη θα περάσει πολύ ωραία τον Απολύτρου. Θα πάρει το καλά, θα πάρει και το φάουλ και μια κακή πτώση του Χατζικυριακίδη. Όσο μπορώ να δω. Γίνει το 55-47. Λίγο χολό το πάτημα, αλλά μπορεί, όπως παραφαίνεται. Μας ζητάει αλλαγή. Πολύ έστοχη από τα χέρια του Πολύχρου και έχουμε όντως την αλλαγή που λέγαμε για την ομάδα των Σόξ. Έχουμε time out. Στο 56-47 λοιπόν, 5-26 για την τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε μετά το time out. Επιστρέφουμε μετά το time out, η διαφορά να έχει φτάσει στα 39 πόντων. 56-47 για την ομάδα των Los Angeles Clowns. Επίσης για τους Σόξ. Στο κάτι που βγάζει θα μειώσει στους 6. Να δούμε αν θα πατήσει, δεν μπορεί να πατήσει ο Μινασίδης. Ευκαιρία για τους Σόξ να μειώσουν. Καριοφίλης πολύ ωραία κίνηση, έχει και όμως τον μπλοκ από τον Σαββαίδη. Σαββαίδη δέχεται πολύ καλή άμυνα. Σουτ χωρίς επιτυχία τα χέρια του Αγγλή. Αμυντικό rebound και ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο οι Σόξ. Το σουτ δεν έχει στόχο. Μπάλα έχει γίνει ζωηρή σήμερα. Και την άλλη ο Λαγκίσα καταφέρει να σκοράρει. Λάκιος. Σοκάρις Βουλγαρίς. Δεν βρίσκει καλάθι. Όμως υπάρχει το rebound. Σε δεύτερη προσπάθεια ούτε βρίσκει καλάθι. Λαγλής τον Γατσιώτη. Σαββαίδης. Πανσυκλοφορία, να πάρει τα κλείσσα σουτ. Δεν σκοράρει, κάνει ο Φίλης όμως. Θα δούμε αν θα τρέξει. Θα πηγαίνει με ηρεμία. Δεν θέλει για φίλε. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα κάνει ο Σαββαίδης πάνω στο Καριοφίλη. Αλλαγές για την ομάδα των Los Angeles. Δύο βολές για τον Καριοφίλη. Πολύ πολύ δεν έχει πόντο. Δεύτερη έχει 58-51. Δάρας για τους Los Angeles. Και κλέβει ο Σουκάτης Βουλάρης. Για πολύ καλή αμυνά δεν επιτρέπει την επίθεση. Πανόπουλος στο σουτ. Παρασυνεχίζει τα παιχνίδια της σήμερα. Και έχουμε φάουλ του Σαββαίδη. Πάλι πάνω στο Καριοφίλη. Άλλες δύο βολές στα χέρια του Καριοφίλη και τους Atlanta Hawks. Να μπορέσουν να μειώσουν. 2-42 για την τρίτη περίοδο. 58-52 πλέον. Μπράβο.
2 στις 2, για φάγανε βαίνει στις 5. 58-53. Ζάρα σε κατεβάσει. Θα βρει τον Παρόπουλο. Αλατσιώτης δεν μπορεί. Έχει και στο Βαΐδος όμως. Λογοθέτης. Και το φάουλ είναι υπέρ του λογοθέτη. Ναι. Τέταρτο προσωπικό για τον Σαββαίδη. Πλέον 8ο ομαδικό. Άλλες δύο βολές θα χαίρεται για τις ομάδες των Σόξ να μειώσουνε. Λογοθέτης πρώτη βολή. Βρίσκει στόχο. 60-54. Δύο στις δύο βολές και τα 55. Ζάρας. Μπάλα στα χέρια του Αντώνη Αγαπιώτη. Το rebound από τον Τιάκιο. Ο οποίος θα περάσει. Θα προσπαθεί να αφήσει στον Βουλγάρη. Μπάλα στα χέρια του Ιωαννού. Καταλήγει στα χέρια του Κωνσταντίνου Αγαπιώτη. Ζάρας θα πάρει το σουτ. Δεν σκοράρει όμως. Ευκαιρία του σουτ να μειώσουνε. Πάσα για τον Βούλγαρη και το καλάθι για φορά που πρέπει να φαίνει στους τρεις. Άλλο παιχνίδι από εδώ και πέρα μπορούμε να δούμε. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. 1.35 απομένει πλέον. Πανόπουλος. Αρασιώτης. Λοιπόν το άλλο Αρασιώτης. Το σύνολο τον Ζαγκλή. Δεν έχουμε καλάθι. 75 δεύτερα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα δούμε αν θα δούμε τη σοφάλεια. Καρυφτής δεν μπορεί να σκοράρει. Τελευταίο λεπτό. Άλλο δραματικό φινάλε περίοδου. Αταξιώτης δεν σκοράρει. Ο Αντώνης Αταξιώτης θα πάρει όμως το rebound, θα κερδίσει και το φάουλ. Το φάουλ που κέρδισε τον Στέλιο Βούλγαρη. Τέταρτο ομαδικό πρώτο προσωπικό. Αμυντικό το rebound στα χέρια του Στέλιο Βούλγαρη και τώρα Κάριο Φίλη. Μπάλα προς τα έξω. Θα το πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να στο παρήσει όμως εδώ πέρα ο Σπλιάκιος. Λαγκλής. Αγαπιώτης και έχουμε καλάθι. Στις 5 διαφορά. Τελευταία 15 δεύτερα. Αλλά είναι πολύ διαχτική η πάσα. 12 δεύτερα υπολείπονται στα χέρια των Los Angeles Crown. Για την τρίτη περίοδο μπορούν να πάρουν μια καλή διαφορά. Η στόση είναι 5. Μπάλα εκτός. Ένα δεύτερο απομένει. Θα δούμε πως γίνει κάποιο θαύμα. Και με το τέλος της τρίτης περίοδου 62-57 στην ομάδα των Los Angeles Clones, οι οποίοι βρήκαν και μια καλή διαφορά στις αρχές περίοδου, όπως κατάφεραν να κατεβάσουν διαφορά και περίοδος μπορεί να γίνει πολύ δραματική. Επιστροφή στην τέταρτη τελευταία με προσδοκίες περίοδος
Κύρι ξεκινάει καλά για την ομάδα των Σόρτς. Εδώ τρίποντο του Στέλιου Βούλγαρη. Διαφορά στο καλάθι πλέον. Χατσιώτης. Θα καθίσει την μπάλα του Χατσιώτης. Μπάλα εκτός. Δαγκλής θα περάσει στον Κωνσταντίνο Χατσιώτη που σκοράρει κιόλας. Με μπαίνει στους τέσσερις. Θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά των Σόλτς. Λάκιος προσπαθεί να βρει επιλογές του. Θα πάρει το σουτ. Δεν έχει κάνει το χαρτήρι μπάλα. Βρίσκει μόνο του σε χάνει. Ζάλλας. Και έχουμε παράβαση, μπάλα ανασηκώνεται. Παραπάνω δεν χρειάζεται. Κυρίως βήματα μπορούμε να πούμε. Θέλει να βγάλει σαν αφήνει στο λογοθέτη. Δεξιά και δεξιά! Αριστερά τώρα! Λογοθέτης θα πάρει το σουτ. Δεν βρίσκει όμως το στόχο. Τραβέλει σαν αφήνει και γίνεται το κλέψιο τον Στέλιο Βούλγαρη. Λακιός κατεβάζει τη διαφορά στο καλάθι. Που έγινε πολύ δραματική περίοδος και πολύ αγχωτική. Στράτζαλης δεν απαντάει. Λογοθέτης. Θα προσπαθήσει να βρει το διάδρομο, το βρίσκει. Σκοράρει και το παιχνίδι είναι ισόβαλο. 64 όλα. Και έχουμε time out για την ομάδα των Los Angeles Clowns. 64-64 μετά από 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα στην τέταρτη περίοδο. Επιστρέφουμε μετά το time out σε ισόπαλο σκορ. 64-64. Σάμι αφήνει τον Αργυρίου. Θα πάρει το shoot. Δεν είναι έστοχο όμως. Λάκιος. Θα κατήσει την μπάλα. Στέλιος Βούλγαρης δεν μπορεί να βρει το καλάθι. Στρατζαλής. Αργυρίου. Μινασίδης. Δεν είναι βρίσκει καλάθι. Rebound το αμυντικό. Λάκιος. Ζήτης και επιλογές, θα πάρει το σουτ. Και περνάμε τα πακετή όλα μπροστά η Atlanta Sox. Έχουμε την διαφορά. Λιόν. Να δούμε αν θα υπάρχει απάντηση. Φάουλ κερδισμένο από τον Στράτζαλη. Οδηγείται στην γραμμή των βολών. Πρώτη βολή εύστοχη. 65-67. Δύο στις δύο οι βολές. Να δούμε αν θα μπορέσει ο λογοθέτης να κλείσει διαφορά. Δεν υπάρχει καλάθι. Οπότε ευκαιρία για την ομάδα των Clowns να πάρει προβάδισμα. Ξανά Στράτζαλης δεν σκοράρει. Έχουμε
πρέπει. Είναι παιχνίδι που η ομάδα που θα μεταλλευτεί καλύτερες ευκαιρίες θα δώσουν τα σκορά, θα πάρει την νίκη. Και 10, 66, 67 υποδοχή για την ομάδα των Σόλτς. Μετά Φίλης του χρόνου. Καριο Φίλης, θα πάρει το καλάθι, θα σκοράρει. Στράτζα Λίτσα Φίλης του Αργυρίου. Και έχουμε φάουλ το οποίο θα κάνει Χατζηγυριακίδης, δεύτερο ομαδικό, τρίτο προσωπικό. Πάρα φορά την παίζει λέει και τα χέρια Μινασίδη. Δεν μπαίνει όμως η επίθεση, δεν είναι επιθυμένη. Έχουν δεύτερη ευκαιρία με το Στράτζαλι. Να φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία, 69 όλα. Σε ένα υπαρκτικό παιχνίδι. Αναψιώτης πάει μέχρι μέσα. Αφήσω το πολύ γρούς. Και δεις το φάουλ. Δύο βολές. Πρώτη βολή έστοχη. Ξανά μπροστά, περνάει η ομάδα των Clowns. Θετικό το ριμπάλ των Μινασίδη πάντως. Πολύ χρους. Σκοράρει παρά την πιεστική άμυνα του Καλοφίλη. Λογοθέτης, θα φύγει το Καλοφίλη. Θα σκοράρει. Αργυρίου με τον Πολύχρους, Στράτζαλης. Στράτζαλης θα πάρει το στόχο σε απόσταση. Το rebound σε ποιον. Αρατσιώτης. Πολύχρους σε δεύτερο χρόνο θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές. Πολύχρους στην εκτέλεση των βολών. 4-18. Πολύ ποντέ. 73-71. Δύο στις δύο βολές. Διαφορά στους τρεις. Λογοθέτης. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν βρίσκει τη διαδρομή αυτού. Βουλγαρής. Δεν βοηθάει η μπάλα. Αγαπιώτης. Για τον Πολύχρους. Για φορά ανεβαίνει. Θα δούμε αν θα υπάρξει απάντηση. Υπάρχει τον Καριοφίλη. Σαν έγκια φορά κατεβαίνει στους τρεις. 3,5 λεπτά. Μεγάλη διαφορά είναι ότι η ομάδα των Ατλάντα Σοκς δεν έχει λάβει άλλο φάουλ. Την άλλη έχει ένα ομαδικό, η ομάδα των Λος Άντζελες Κλόουνς. Ούτε το δεύτερο τρίποντο εύστοχο. Και είναι βολές με το φάουλ.
δύο βολές αρχαία του Πολύχρους, ο οποίος έχει την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά, να δώσει ασφάλεια σε κάθε δράνη επίθεση. Δεν το εκμεταλλεύεται. Στην πρώτη βολή παραμένει διαφορά 3-86-73, 3-15 για τη λήξη του αγώνα. Δεύτερη είναι εύστοχη όμως, 4. Κυριακής κατεβάζει. Για τον Σλάκιο. Πάει μέχρι μέσα. Θα σκοράρει. Διαφορά στο καλάθι. Και λιγότερα από 3 λεπτά πλέον. Δαγκλής. Τον Πολύχρους Αργυρίου. Δεν θα ανεβάσει τη διαφορά. Και είναι αμυντικό το rebound. Από τον Βασιλιακίδη. Δεν μπορεί να σκοράρει. Αργυρίου. Πολύχρους. Ξανά ο Αργυρίου. Η λογική του Δαγκλή. Να δούμε στη λήξη του χρόνου. Ο Γρατσιώτης δεν μπορεί να σκοράρει. Το rebound αμυντικό. Πάμε στο χέρι στο κάτι Βουλγαρί. Θα αφήσει τον Κοζέτη. Λιγότερα από 2 λεπτά. Βουλγαρίς. Λογοθέτης. Βλάχιος. Δεν μπορεί να σκοράρει. Διαφορά παραμένει στους 2. Αργυρίου θα δοκανήσει λίγο το χρόνο. Πολύ μου μέχρι μέσα. Θα πάρει το φάουλ. Και έχουμε time out. 1:29 πριν τη λήξη, με τη διαφορά στους 2 πόντους. Επιστρέφουμε λοιπόν για τις βολές της ομάδας των Los Angeles Clowns. Διαφορά είναι στους 3, αφού ο Πολύχρους σκοράρει στην πρώτη βολή. 78-75. Δύο στις δύο. Λογοθέτης. Και την ομάδα των Atlanta Hawks. Και έχουμε το κλέψιμο από τον Αγαπησιώτη. Γρασίδης. Δεν θα πάει να τρέξει, θα δοκαλύσει τον χρόνο. Και αυτό θα κάνουν, ναι. Αργυρίου. Δεν μπορεί να σκοράρει. 55 δεύτερα. Σλάκιος. Βασικυριακίδης. Λογοθέτη. Βούλγαρης. Συντοφορία η ομάδα των Σοκς. Βασικυριακίδης ελεύθερος. Θα πάρει το σουτ. Δεν μπορεί να σκοράρει. 30 δεύτερα απομένουν κατοχή στους Clowns. Μινασίρης στον Γρατσιώτη. Εκεί στον Κωνσταντίνο Γρατσιώτη. Θα σκοράρει και μάλλον σφραγίζει και την νίκη. 81-75. Λογοθέτης. Και κερδίζει το φάουλ 3 βολές στα χέρια του. Πάνω στο σουτ. Τι γίνεται για το σουτ, τι φαινόταν, ε. Οπότε έχει την ευκαιρία να μειώσει. Πρώτη βολή έστοχη.
81-76. Δεφεντές του δεν είναι έστοχοι. Με διαφορά στους 5. Εθετικό rebound και foul που θα κάνει ο Σοκράτης Βούλγαρη. Έβδομο ομαδικό τρίτο προσωπικό πάνω στον Αντώνια Γρατσιώτη. Πρώτη βολή έστοχη στο σύν 6 με 10 δεύτερα. Σύν 7 πλέον. Και time out την ομάδα των Sox. 83-76, 11 δεύτερα. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Επιστροφή για τα τελευταία 10 δεύτερα. 83-76. Το σούτο του Βούλγαρη. Και εδώ είναι το τέλος για σήμερα. Ένα πολύ έντονο παιχνίδι με νικητήρια ομάδα αυτή των Los Angeles Clowns. 83-76. Εκπληκτικό παιχνίδι με αγωνία μέχρι το τέλος. Φτάνει στο τέλος του. Σπάει το αρνητικό σερί για την ομάδα των Clowns. Και πάει το θετικό σερί για την ομάδα των Σόλτς. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας χαιρετούμε και ευχόμαστε να ζείτε μπασκετικά.